Έχουν ξεκινήσει οι διαδηλώσεις και έχουν ξεκινήσει και τα επεισόδια και έχουμε και τις πρώτες συλλήψεις στο Παρίσι. Βίαιες συγκρούσεις λοιπόν ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας στο Παρίσι, με τους διαδηλωτές να στείνουν πύρινα οδοφράγματα και να πετούν πέτρες και μπουκάλια κατά των αστυνομικών και τους αστυνομικούς να απαντούν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Επενέβησαν όταν εκατοντάδες διαδηλωτές Τζορτζίνα επιχείρησαν να αποκλείσουν την περιφερειακή οδό του Παρισιού, ενώ σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές έχουμε και τουλάχιστον 30 συλλήψεις. Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα όχι μόνο στο Παρίσι, αλλά σε πολλές πόλεις της Γαλλίας με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την πρώτη εμφάνιση των κίτρινων γυλαίκων. Μάλιστα, έχει απευθυνθεί και κάλεσμα μέσω Facebook. Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα κίτρινα γυλαίκα έχουν στηρίξει πάρα πολύ τη δράση τους στα social media. Έχει απευθυνθεί λοιπόν κάλεσμα προς τους πολίτες να κλείσουν ισόπεδους κόμβους, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και ναοί του καταναλωτισμού, όπως είναι η φράση που χρησιμοποιούν τα κίτρινα γυλαίκα, και εννοούμε βέβαια τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα. Να θυμίσουμε ότι ήταν 17 Νοεμβρίου του 2018, όταν περίπου 280.000 άνθρωποι, φορώντας τα χαρακτηριστικά πλέον κίτρινα γυλαίκα, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να κλείσουν ισόπεδους κόμβους στη Γαλλία. Βασικό αίτημα των κίτρινων γυλαίκων ήταν η μείωση της τιμής των καυσίμων, αλλά σταδιακά άρχισε να αποκτά και άλλο ευρύτερο χαρακτήρα το κίνημα αυτό, και ουσιαστικά είχαν αιτήματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με την οικονομική ανισότητα, ας το πούμε έτσι. Το Μάρτιο οι αρχές απαγόρευσαν τις κινητοποιήσεις, γιατί είχαμε βίαιες συγκρούσεις και εκτεταμένα επεισόδια και πολύ σοβαρές ζημιές, και από την άνοιξη είχε αρχίσει λίγο να ξεθυμαίνει το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Τώρα, με αφορμή την επέτειο αυτή, έχουμε νέο κάλεσμα. Οι αστυνομικές αρχές είναι σε επιφυλακή στο Παρίσι και σε ολόκληρη τη Γαλλία. Εκτιμούν όμως ότι δεν θα πάρουν οι κινητοποιήσεις αυτές τόσο μεγάλη ένταση, δεν θα έχουν και δεν θα είναι τόσο εκτεταμένες όπως ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο και Ιανουάριο, που ουσιαστικά είχαν γίνει πονοκέφαλος για την γαλλική κυβέρνηση. Δυστυχώς, Μίνα, οι εικόνες αυτές που παρακολουθούμε τώρα είναι εικόνες που έχουμε συνηθίσει, και πράγματι, όπως είπες και εσύ, το κίνημα αυτό όντως είναι ένας πονοκέφαλος για τις γαλλικές αστυνομικές αρχές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.